Στα είπα αργά και σταθερά, όλα τα πρωτοσέλιδα για να προλάβει να έρθει και ο Υπουργός, τον οποίο καλημερίζουμε. Καλημέρα, κύριε Σκουρλέτη. Καλημέρα και σε εσάς. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τα θέματα της επικαιρότητας και θα πάμε και στα του Υπουργείου σας. Στην Αμερική, ο Πρωθυπουργός. Μεγάλη ατζέντα, αρκετοί υπουργοί μαζί του, πολλά τα θέματα. Να βάλουμε κάτω τις επενδύσεις και να τα δούμε με τη σειρά. Αλλά και αυτά που ακούγονται για τη βάση της Σούδας, για αναβάθμιση των F-16 και όλα αυτά τα εξοπλιστικά. Θα ήθελα να μου πείτε εσείς τι περιμένουμε από το ταξίδι του Πρωθυπουργού και στο κομμάτι των επενδύσεων και στο κομμάτι το άλλο. Καταρχήν νομίζω ότι ήταν αναγκαίο να υπάρξει μια εκ του σύνεγγης επικοινωνία, συζήτηση με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα εκ των πραγμάτων αυτό έχει μια αξία από μόνο του. Το δεύτερο είναι ότι όπως μπορεί να παρατηρήσει κανείς σε μια περιοχή όπου δεν είναι καινούργιο το φαινόμενο, όπου εδώ και δεκαετίες υπάρχουν τάσεις αποσταθεροποίησης, η Ελλάδα παρά την οικονομική της κρίση αποδεικνύεται ο πιο σταθερός πυλώνας στην ευρύτερη περιοχή, στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Και πολύ Μεσογείου. Τώρα μετά την εξέλιξη των σχέσεων Αμερικής-Τουρκίας και λέγαμε και προηγουμένως Τουρκίας, με τον κατά καιρούς Ρωσίας-Αμερικής. Κοιτάξτε το τελευταίο 1,5 χρόνο πόσες φορές έχουν αλλάξει αυτές οι σχέσεις. Το τι γίνεται ούτως ή άλλως στην Ανατολική Μεσόγειο που είναι πια ένα σχεδόν μόνιμο φαινόμενο. Άρα αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει η αποφελία μας. Άρα τα γεωστρατηγικά χαρακτηριστικά της Ελλάδας προσφέρονται ώστε αυτή να αποτελέσει έναν πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, πράγμα που αντιλαμβάνεστε ότι ενδιαφέρει τις Ηνωμένες Πολιτείες ως μια υπερδύναμη. Στο τι ενδιαφέρει εμάς. Είναι το αυτονόητο. Είναι ξεκάθαρο. Στο τι ενδιαφέρει εμάς. Θα συζητήσουμε για αναβάθμιση των F-16 όπως ακούγεται ή αγορά F-35 στο κομμάτι αυτού εξοπλιστικό και θα συζητήσουμε διεύρυνση στη βάση της Σούδας από πλευράς της Αμερικανικής βάσης. Αυτά είναι στο τραπέζι. Αυτά θεωρώ ότι ποτέ δεν φύγανε από το τραπέζι. Είναι ζητήματα τα οποία απασχολούν εδώ και πολλές δεκαετίες τη σχέση της χώρας μας με τις ΗΠΑ. Βεβαίως, εμείς θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο με αφορμή αυτό. Mm-hmm. Πάντοτε πρέπει να επιδιώκουμε να προσεγγίζουμε το θέμα των εξοπλιστικών της χώρας και με βάση την αντικειμενικά δύσκολη οικονομική κατάσταση της χώρας μας, αλλά και με δεδομένη την πολιτική, την εξωτερική πολιτική που είναι μια φιλιρινική πολιτική. Ρωτούσα, δηλαδή, εμείς δεν μπορούμε να μπαίνουμε σε έναν τυφλό ανταγωνισμό με γειτονικές χώρες στο πεδίο των εξοπλισμών. Μα το ποσό που ακούγεται, κύριε Σκουρλέτη, για τα F-16, επί παραδείγματι, είναι 2,9 δις δολάρια. Και σε μια χρεοκοπημένη χώρα όπως είναι η πατρίδα μας, η απορία όλων είναι πού θα βρεθούν αυτά τα λεφτά. Σαφέστατα πρέπει να είμαστε θωρακισμένοι και όταν η κίνδυνη είναι αυτή που είναι. Γι' αυτό σας είπα, από μόνος μου ότι οποιαδήποτε απόφαση πρέπει. Και νομίζω ότι αυτό τελικώς θα γίνει, θα συνυπολογίζει αυτές τις πλευρές. Έτσι δεν είναι? Άρα περιμένουμε να δούμε, λέτε. Προφανώς. Στο κομμάτι των επενδύσεων, ο Πρωθυπουργός είχε τώρα, γιατί έχουμε και την αλλαγή, τη διαφορά ώρας, είχε συνάντηση με επενδυτές και Έλληνες, ομογενείς. Τι θα φέρει πίσω στη βαλίτσα του ή τι θέλουμε εμείς να φέρει, τι προσδοκάμε, τι σκοπούς έχουμε? Όπως είπατε κι εσείς, ήδη έγινε μια πρώτη επικοινωνία με Ελληνοαμερικάνους επενδυτές. Κυρίως και όχι μόνο, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα εκ των πραγμάτων προσφέρεται ως μια χώρα για νέες επενδύσεις. Επενδύσεις από το εξωτερικό. Και αυτό σχετίζεται με αυτό που λέγαμε πριν, με την θέση της. Με την θέση της. Όπου είναι ουσιαστικά η πύλη, η ευρωπαϊκή πύλη, η ανατολική ευρωπαϊκή πύλη. Είναι η χώρα η οποία συνδέει Δύση με Ανατολή. Αυτό της δίνει ιδιαίτερα πλεονεκτήματα, συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία τα βλέπουν οι επενδυτές. Μετά από μια περίοδο τελικά επώδυνη, αλλά σταθεροποίησης της οικονομίας, προσλαμβάνει η Ελλάδα όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που δίνει επενδυτικές ευκαιρίες. Νομίζω ότι αυτό είναι πάνω στο τραπέζι. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε. Να σας ρωτήσω κάτι ειλικρινά. Είχαμε σύνδεση προηγουμένως με τον Δημήτρη τον Φιλιππίδη, τον συνάδελφο από την Ουάσιγκτον, όπου θα φτάσει αύριο ο Πρωθυπουργός. Καμιά φορά σχολιάζοντας οξύμορο μια αριστερή κυβέρνηση που έχει κρατήσει στάση έναντι των ΗΠΑ αρκετά αρνητική κατά την προηγούμενη της ρητορική, να συζητά αυτή τη στιγμή
Καταρχάς είναι θετικό για την Ελλάδα ο Έλληνας Πρωθυπουργός, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Άρα, ό,τι είναι θετικό για την Ελλάδα. Εγώ έχω την απορία. Γιατί είναι αρνητικό για μια αριστερή κυβέρνηση? Μάλλον το αντίθετο. Η εμπειρία λέει ότι κυρίως η αριστερά είναι ταυτισμένη με τα θετικά αυτή τη χώρα. Δεν έλεγε άλλα όμως στη ρητορική τη. Όχι, μισό λεπτό. Για παράδειγμα, μου έρχεται ένα σύνθημα στο μυαλό, φωνιάδες των λαών Αμερικάνοι, επί χρόνια ολόκληρα. Το βρίσκω πολύ. Έτσι, επιδερμική αυτή την, και επιφανειακή αυτή την παρατήρηση. Για πείτε μας. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο πρωθυπουργός της χώρας στη φάση της διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ, που είναι και η μοναδική ευρωπαϊκή αριστερή δύναμη που βρίσκεται στην κυβέρνηση. Μια σύγχρονη αριστερή δύναμη προφανώς οφείλει να συζητάει με τον οποιονδήποτε. Σημασία έχει μέσα από πιο πλαίσιο αρχών ασκείς αυτή την πολιτική. Ζούμε σε έναν κόσμο που εδώ και δεκαετίες είναι παγκοσμιοποιημένος, δεν υπάρχουν οικονομικά σύνορα. Άρα έχουν σπάσει, λέτε, τα στεγανά. Όχι, δεν έχουν σπάσει τα στεγανά. Η αριστερά είναι η πιο γειωμένη κοινωνικά και πολιτικά δύναμη και δεν μπορεί κανείς να έχει αυταπάτες. Δεν υπάρχουν κλειστά σύνολα αυτή τη στιγμή. Προφανώς συνυπάρχεις μέσα στο παγκόσμιο γίγνεσθε, πρέπει να λαμβάνεις, και αυτός είναι ο σημερινός ρεαλισμός, είναι να λαμβάνεις υπόψη τους συσχετισμούς, όχι για να τους αποδέχεσαι, αλλά για να μπορείς να κατανοείς την πραγματικότητα και να μπορείς, ανάλογα με το ειδικό σου βάρος, να επηρεάσεις ό,τι μπορεί να επηρεάζεται. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Αυτή, αλλιώς όλα τα άλλα, ξέρετε, είναι πολύ εύκολα, αλλά δεν αφορούν το πεδίο της πολιτικής. Φέρνω στο μυαλό μου τώρα, ας πούμε, αντιδράσεις για τη Σούδα, επί παραδείγματι. Τώρα ακούγεται ότι μπορεί να μπει και η Κάρπαθο σε μια τέτοια λογική. Και κάποιος θα έλεγε ότι η δική σας κυβέρνηση δεν θα ήταν σύμφωνη με την επέκταση στρατιωτικής βάσης αμερικανικής, είτε στην Κάρπαθο είτε και στη Σούδα. Η δική μας κυβέρνηση οφείλει διαχρονικά να υπερασπίζεται μια πολιτική η οποία δεν θα ευνοεί τις εντάσεις ούτε σε τοπικό περιφερειακό επίπεδο ούτε και διεθνώς, και αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής στρατηγικής, προσπαθώντας να επηρεάσει στο μέτρο των δυνατοτήτων της και την συνολική ευρωπαϊκή στρατηγική. Μάλιστα. Αυτή, αν θέλετε, η ανάλυση ήταν πάντοτε στοιχείο της δικιάς μας ευρωπαϊκής αριστεράς. Και ενώ και τα χρόνια του μικρού ΣΥΡΙΖΑ και του μικρότερου συνασπισμού. Ναι, να επανέλθω λίγο στο κομμάτι των επενδύσεων. Απαντήσατε και προσφάτως για το θέμα του ελληνικού και για τη δήλωση που είχατε κάνει σε σχέση με την πολιτική παρέμβαση, ότι πρέπει να είναι να λαμβάνεται απρόσκοπτα η όποια απόφαση. Ξέρετε, υπάρχει ακόμη μία σύγχυση σε σχέση με το τι θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ για τις επενδύσεις, με το αν υπάρχουν άλλες φωνές μέσα, με το αν, να το πω ευθέως, τις μπλοκάρουν κάποιοι μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ τις επενδύσεις, ή αν πραγματικά πάτε όλοι μαζί, εν χορό, σε αυτό το σκοπό. Νομίζω αυτό το αφήγημα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπλοκάρει γενικώς για ιδεολειπτικούς λόγους τις επενδύσεις δεν στέκει καθόλου. Εκείνο το οποίο έχει αποκαλυφθεί είναι ότι υπήρχαν μέρη του πολιτικού συστήματος τα οποία ανήκαν είτε στο ΠΑΣΟΚ είτε στη Νέα Δημοκρατία, όπου ουσιαστικά θέλαν να δουν το πεδίο των επενδύσεων ως προνομιακές επιλεκτικές σχέσεις της εκάστοτε πολιτικής εξουσίας με συγκεκριμένα πολιτικά συμφέροντα εις βάρος του εκάστοτε νομικού πλαισίου. Αυτό δεν το καταλαβαίνω, γιατί ταυτίζεται και κάθε φορά όταν η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, κάνει δηλώσεις για αυτά τα θέματα, την ταυτίζεται με τον εκάστοτε επιχειρηματία που έχει διαμαρτυρηθεί για την ακυρωμένη, ας πούμε, επένδυση. Η Ελλάδα είναι μια χώρα με αφορμή το συγκεκριμένο. Πρικισμένη, θα έλεγα εγώ, με τα αρχαιολογικά της μνημεία. Είναι στοιχείο της ταυτότητάς της διαχρονικά. Έτσι, και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την αντίφαση κάποιοι οι οποίοι εμφανίζονται υπερπατριώτες να θέλουν ουσιαστικά να βάλουν μια μπουλντόζα και να τα κάνουν όλα χαλίκια. Χαλίκια, κυριολεκτικά, στο όνομα δίθεν της ανάπτυξης. Προσέξτε να δείτε τώρα. Προσέξτε να δείτε τώρα. Εδώ πέρα είχε υπογραφεί μια συμφωνία με τη συγκεκριμένο επενδυτικό φορέα, όπου έλεγε ότι αυτό που ισχύει για εσάς αν πάτε και αγοράσετε και χτίσετε ένα σπίτι, ότι και ισχύει για όλους τους επενδυτές εδώ και δεκαετίες, ότι αν υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα, τότε το κόστος της ανασκαφής βαραίνει τον επενδυτή. Εδώ πέρα ο κύριος Σαμαράς είχε υπογράψει συμφωνία με τη συγκεκριμένη εταιρεία να βαραίνει το ελληνικό δημόσιο. Αυτό το αλλάξατε. Χωρίς αυτό να είναι και προσδιορισμένο. Το αλλάξατε. Αυτό είναι ένα πεδίο το οποίο δεν υπάρχει στη συμφωνία που κάναμε εμείς. Άρα πού μπλοκάρετε τώρα, κύριε Σκουρλέτη, γιατί θα έλεγε κάποιος... Ο μεν επενδυτής ξέρουμε τι θέλει. Θέλει να μεγιστοποιήσει το κέρδος του. Ωραία η θεωρία ότι είμαστε φιλικοί σαν χώρα, σαν κυβέρνηση στις επενδύσεις, αλλά η πράξη μας διαψεύδει. Δεν έχει προχωρήσει τίποτα. Περιμένουμε θέσεις εργασίας. Γιατί το λέτε αυτό? Περιμένουμε λεφτά. Για το ελληνικό, λέω. Όχι, μισό λεπτό. Το τελευταίο 7 μήνα του 2017 είναι το πιο θετικό σε σχέση με τις δρομολογημένες επενδύσεις, οι οποίες υλοποιούνται
Και αυτό αποτυπώνεται σε συγκεκριμένα μεγέθη εδώ και 7 χρόνια. Σε τι αναφέρεστε, γιατί εγώ έλεγα για το ελληνικό. Καταρχήν, θέλετε να σας πω για ένα έργο το οποίο είχε ξεκινήσει και από την προηγούμενη κυβέρνηση. Αλλά το υλοποιείτε τώρα, μόνο ο αγωγός τάπινε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Μην κοιτάτε που τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν έχουν πάει ποτέ να κάνουν ένα ρεπορτάζ. 8.000 θέσεις εργασίας. Και μέσα να στην κρίση είναι άλλο. Άδικο να κοντραριζόμαστε δημοσιογράφοι με πολιτικούς. Μα δεν κοντραριζόμαστε. Ενώ η ουσία είναι. Όχι, δεν λέω για εμάς τους δύο. Είναι πραγματικά άδικο όμως και κατώτερο της περίστασης που ζούμε όλοι μας όλα αυτά τα χρόνια. Να σας πω και κάποια άλλη επένδυση, η οποία κι αυτή έχει περάσει. Το λέω δηλαδή διότι συναντήθηκα που λένε με αυτές τις. Για παράδειγμα, η στρατηγική συμφωνία που κάναμε με την κινέζικη εταιρεία, η οποία αγόρασε το 24% του ΑΔΜΙΕ με 320 εκατομμύρια. Ναι. Η πιο καλοπληρωμένη επένδυση. Χωρίς να δώσουμε το management και χωρίς το δημόσιο να χάσει το 51%. Αισθάνεστε για όλα αυτά που μου περιγράφετε ότι ήρθατε κόντρα με όσα πιστεύατε μέχρι πρώτη. Το αντίθετο. Ότι κάνατε στροφή. Αισθάνομαι τη συγκεκριμένη περίπτωση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε το αποτύπωμά του και είναι αυτό που μου λέγανε όταν ήμουν υπουργός ενέργειας οι ομόλογοι Γάλλοι και Ιταλοί, ότι εδώ πέρα έχουμε έναν ελληνικό δρόμο ανοίγματος της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό οφείλει η αριστερά να κάνει. Να λαμβάνει υπόψη της τις συνθήκες και να προσπαθεί στο μέτρο του δυνατού να πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα υπέρ του κοινωνικού ωφέλους. Για να το κλείσουμε αυτό, το χρονοδιάγραμμα για το ελληνικό υπάρχει, λέτε, ή είναι ασαφές? Το χρονοδιάγραμμα υπάρχει. Αλλά αυτή η συζήτηση που έγινε με αφορμή τώρα την απόφαση του ΚΑΣ θα μπορούσε να έχει κερδιθεί χρόνος εάν η εταιρεία από τις αρχές του χρόνου δεν κατέθεσε μόλις τον Μάιο-Ιούνιο το master plan. Είναι μερικιά της ευθύνης. Άρα αυτή η εταιρεία λέτε. Μάλιστα. Όχι, λέω. Υπάρχουν και ευθύνες και από την άλλη πλευρά. Ωραία. Να πάμε λίγο στο θέμα της αξιολόγησης. Έχουμε προαπαιτούμενα. Διαβάζω στο οικονομικό ρεπορτάζ και θα ήθελα τη γνώμη σας ότι από τα γύρω στα 100 έχουμε προχωρήσει μόνο τα 18. Και ότι πριν φύγει ο Πρωθυπουργός την Παρασκευή είχε συγκαλέσει σύσκεψη στο Μαξίμου για να τρέξουν. Θα ήθελα ειλικρινά την άποψή σας. Πάει κάτι αργά, πάει κάτι λάθος? Θα έπρεπε οι υπουργοί να συντονιστούν και να έχουν υλοποιηθεί ήδη όλα αυτά για να είμαστε έτοιμοι να κλείσει τρίτη αξιολόγηση? Καταρχήν, δεν μπορώ να λέμε ότι πάει κάτι αργά που δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Η αξιολόγηση τυπικά δεν έχει ξεκινήσει. Όχι, για τα προαπαιτούμενα λέω. Τα προαπαιτούμενα, όποιος έχει μια έτσι εμπειρία στοιχειώδη, είναι διάφορα μικρά και μεγάλα πράγματα, τα οποία μερικές φορές είναι και αμεληταία κάποια από αυτά. Ακούτε 185, ουσιαστικά είναι κάποιες φόρμες με κάποια κουτάκια που λέει ότι θα πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να έχει βγει η τάδε απόφαση τότε, να έχει υλοποιηθεί κτλ. Άρα, αν κανείς κοιτάξει τι έχουμε αφήσει πίσω μας στο πλαίσιο της πρώτης και της δεύτερης αξιολόγησης, νομίζω ότι πράγματι τα δυσκολότερα τα έχουμε περάσει. Αυτή λοιπόν η αξιολόγηση. Τώρα είμαστε έτοιμοι να κλείσουμε σύντομα, νωρίς. Έχει όλες τις προϋποθέσεις να κλείσει μέσα στο χρονοδιάγραμμα που θέλουμε. Δηλαδή, ξέρετε, θα γελάσω τώρα, γιατί πέρυσι στην εποχή τα ξαναλέγαμε και πήγε πολύ μετά. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Πάντοτε υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Και υπάρχει αυτός ο κίνδυνος διότι μέσα σε αυτή τη συζήτηση παρεμβαίνουν και πολιτικές προϋποθέσεις. Μην μου πείτε ότι δεν επέδρασε στο να αργήσει να τελειώσει η δεύτερη αξιολόγηση το γεγονός ότι οι Γερμανοί είχαν εκλογές. Και επηρεάζει η στάση της Γερμανίας και επηρέασε κιόλας το εκλογικό αποτέλεσμα, το θέμα του ελληνικού χρέους. Εγώ αυτό που θα πω όμως είναι ότι σε εμάς καταλογίζουν αργοπορία. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από πέρυσι τέτοια εποχή κάνουμε συζήτηση εάν θα συμμετάσχει, πώς θα συμμετάσχει, θα δώσει χρήματα. Αυτό αφορά την Ελλάδα. Και μου δίνει ωραία πάσα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Άκουσα τον Υπουργό των Οικονομικών στην Αμερική που ήταν θετικά κείμενο σε σχέση με το Δέλτα Νιτάφ για το πρωτογενές πλεόνασμα το υπέρογκο των 3,5% και για μια σειρά από άλλα ζητήματα. Και έχω την απορία κάθε φορά που το ακούω αυτό. Μία μας αρέσει το Δέλτα Νιτάφ, μία δεν μας αρέσει. Γιατί στην κατακλείδα ο κύριος Τσακαλώτος είπε ότι αν θέλει το Δέλτα Νιτάφ να είναι, ας το ξεκαθαρίσει, να μην είναι με το ένα πόδι μέσα και με το ένα έξω. Άρα το θέλουμε. Μισό λεπτό. Ο κύριος Τσακαλώτος είπε ότι αυτό το μπρος, το πίσω, το μπες βιές από μεριάς του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου εκ των πραγμάτων δημιουργεί μια ανασφάλεια και σε αυτούς όλους οι οποίοι αξιολογούν την πορεία της ελληνικής οικονομίας και το θέμα του χρέους. Άρα αυτό που απαιτούμε και αυτό που θα θέλαμε είναι μια αποσαφήνιση της τάσης της. Αν την αποσαφηνίσει και μείνει, εμείς το θέλουμε. Εγώ προσωπικά φαντάζομαι ότι ίσως και άλλα μέρη της κυβέρνησης, απαντώντας στην ουσία του ερωτήματός σας, λέω ότι αξιολογώντας την σχέση και την επίδραση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην πορεία εφαρμογής του τελευταίου προγράμματος, νομίζω θα ήταν καλύτερα να μην είναι. Μάλιστα.
παρότι το ΔΝΤ, ας πούμε, λέει ότι πρέπει να έχουμε χαμηλότερο πρωτογενές από τους Ευρωπαίους. Μισό λεπτό. Το λέει αυτό, αλλά αυτό το οποίο έχουμε δει στις προηγούμενες αξιολογήσεις είναι πάντοτε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αξιοποιούσε τις ακραίες απόψεις Σόιμπλε και ο Σόιμπλε τις απόψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για να καταλήξουν σε ένα μέσο όρο που ήταν πιο δύσκολος για τη χώρα μας. Μάλιστα. Να πάμε λίγο σε αυτά τα τελευταία με το νομοσχέδιο περί αλλαγής ταυτότητας φύλου. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν η εικόνα μέσα στη Βουλή αισθάνεστε ότι δημιουργεί κάποιο ζήτημα με την συνοχή των δύο κομμάτων, του δικού σας και των ΑΝΕΛ. Καταρχήν, καλά το είπατε. Όχι συνοχή δύο κομμάτων, συνοχή της κυβέρνησης. Διότι η συνοχή αξιολογείται, κρίνεται στο πλαίσιο ενός κόμματος. Mm-hmm. Εμείς με τους ΑΝΕΛ έχουμε μεγάλες, μα πάρα πολύ μεγάλες διαφορές. Θα μπορούσε να πει κανείς, να ισχυριστεί, ότι αυτή η συγκυβέρνηση είναι μια συγκυβέρνηση ειδικού σκοπού. Έγινε κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Αυτοί οι λόγοι της συγκυβέρνησης εξακολουθούν και υπάρχουν. Υπάρχουν αυτοί οι λόγοι. Εξακολουθούν και υπάρχουν. Αυτό που έγινε με το νομοσχέδιο που δεν το ψήφισα. Σε μια συνέντευξή μου σε μια εφημερίδα, όταν πάψουν να υπάρχουν, θα το μάθετε. Αλλά όπως το λέτε, υπάρχουν. Είναι σαν να εύχεστε να πάψουν και να πάτε παρακάτω. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Κάποιοι επίσης είπαν ότι θα μπορούσατε να είχατε συνεργαστεί με το ποτάμι, επί παραδείγματι. Άρα, τι ήταν αυτά τα πολλά κοινά που βρήκατε σε τι πράγμα να έχουμε συνεργαστεί με το ποτάμι? Στο να κάνετε κυβέρνηση. Ότι είναι ένα κόμμα το οποίο, αν δείτε τι θέσεις κατά καιρούς έχει πάρει, αλλά που στο διατάφτα έχει μια πορεία εντελώς δορυφοροποιημένη σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα, εύλογα τώρα ποτάμι, πρέπει να σας πω, ήσασταν πιο κοντά με τους ΑΝΕΛ από με το ποτάμι. Αν κοιτάξει κανείς το ξεκίνημα αυτής της κυβέρνησης, σαφώς. Ναι. Σαφώς. Αισθάνεστε ότι θα πορευτείτε έτσι ενωμένοι, γιατί από ό,τι ακούω και θέλω να μου πείτε αν είναι έτσι, θα έρθει και νομοσχέδιο για τη φαρμακευτική κάναβη. Και ήδη οι βουλευτές των ΑΝΕΛ έχουν διαφοροποιηθεί. Καταρχήν, αν θα έρθει το νομοσχέδιο για την φαρμακευτική κάναβη. Είναι κάτι το οποίο συζητιέται. Ναι. Αλλά καλό είναι πριν ο κάθε βουλευτής ή κάθε κόμμα πάρει θέση να καταλάβει τι λέει αυτό το νομοσχέδιο. Διότι εδώ συνηθίζουμε να κάνουμε μία συζήτηση. Να μην βιάζονται, στο όνομα κάποιων εντυπώσεων, χωρίς πληροφόρηση, όπως το είδαμε και στην περίπτωση της ταυτότητας φύλου. Mm-hmm. Εδώ, ας πούμε, βγήκαν στο σημείο κάποιοι να λένε ότι δια νόμου θα αλλάζουν όλοι φύλο. Ναι. Δηλαδή, αστεία πράγματα. Εδώ πέρα πρόκειται για μια επιστημονική αξιοποίηση της κάναβης για την παρασκευή φαρμάκων. Mm-hmm. Νομίζω ότι δεν είναι κάτι αμεληταίο, κάτι που πρέπει να το προσπεράσουμε. Νομίζω ότι αρκετοί γιατροί λοιπόν, και γίνεται συζήτηση, και στο εξωτερικό έχουν πει ότι βοηθά σε πολλές ασθένειες. Θεωρώ στο τέλος και οι πιο κακόπιστοι θα πιστούν. Αυτό που είπε ο κύριος Τσιρώνης, ότι μπορεί κάποιος για τη δική του χρήση να έχει στο μπαλκόνι του μια γλάστρα και να πληρώνει παράβολο, είναι κάτι που το συζητάτε. Αυτό νομίζω δεν αφορά το νομοσχέδιο. Αυτό είναι μια προσωπική άποψη, τα έχει πει και παλιότερα και ο Γιώργος Παπανδρέου. Θυμάμαι, είναι μια άλλη συζήτηση. Προσωπική άποψη του κύριου Τσιρώνη, λέτε. Προφανώς. Ξεκάθαρο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι είναι μια άλλη συζήτηση. Είναι τώρα ξεκάθαρο. Μιλάμε για το νομοσχέδιο. Μην τα βάζουμε όλα μαζί. Κρατώ αυτό που λέτε. Πριν πάμε στα του Υπουργείου σας, και έχω και εκεί κάποιες απορίες, θέλω να πάμε λίγο στην καθημερινότητα. Ναι. Η προηγούμενη μας συζήτηση με τους κυρίους και την κυρία που είχαμε εδώ ήταν για θέματα φορολογίας, για θέματα συντάξεων, για τις 120 δόσεις. Και φαντάζομαι ότι κι εσείς τα ξέρετε καλά. Ότι ο κόσμος έχει ζοριστεί πάρα πολύ από τους φόρους, ότι περιμένει και να δείτε και τα δικά μου μηνύματα, αλλά το βλέπω και στις εφημερίδες σήμερα, ότι περιμένει πώς και πώς τις 120 δόσεις που δεν έχουν προχωρήσει, παρότι η κυβέρνηση το έχει πει εδώ και καιρό, ότι περιμένει τι θα γίνει με τα κόκκινα δάνεια. Είναι θέματα της καθημερινότητας, είναι στο τραπέζι και θα ήθελα να μου πείτε εσείς πού τα βάζετε σε όλο αυτό το μεγάλο πλάνο που συζητήσαμε προηγουμένως και πότε βλέπετε ότι θα αλλάξει κάτι γι' αυτά και θα μπορέσετε να πείτε στον κόσμο θα παίρνετε συντάξεις άμεσα, θα μειωθεί η φορολογία, θα έρθουν οι 120 δόσεις. Εγώ τα αξιολογώ ως θέματα πρώτης προτεραιότητας. Mm-hmm. Εκεί πάνω είναι που θα πρέπει να γίνουν οι μεγαλύτερες προσπάθειες για να μπορείς να απαντήσεις σε αυτά όσο στο επιτρέπει το σημερινό πλαίσιο. Θα έχει προχωρήσει ως τέτοια κυβέρνηση ως πρώτης προτεραιότητας θέματα. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι ο βαθμός ελευθερίας αυτής της κυβέρνησης είναι περιορισμένος λόγω των μνημονίων. Αυτά όλα τα ζητήματα έχει επιχειρηθεί πολλές φορές να απαντηθούν. Τι θα πούν από άλλα κόμματα τώρα που μας ακούνε. Και για μας έτσι ήταν. Ποια άλλα, Δημοκρατία τα άλλα κόμματα καταρχήν θα πρέπει να περάσουν πολλά χρόνια για να έχουν το στένος και το θάρρος να μιλήσουν. Διότι ευθύνονται για την σημερινή κατάσταση της χώρας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αυτά τα 2,5 χρόνια που ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί στο πλαίσιο αυτού του της αυτισυκτικής κατάστασης να κερδίσει κάτι, ταχθήκανε με τις πολιτικές τους τοποθετήσεις από την άλλη πλευρά.
δεν βάλανε πλάτη, δεν αθροίσαν τα επιχειρήματά τους στην προσπάθεια να κερδίσουμε κάποια πράγματα για το λαό μας. Αν σας έλεγε κάποιος το θέμα των 120 δόσεων, για παράδειγμα. Και θα πάμε μέσα στους 120 προφανώς δόσεων. Προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι και εσείς μνημόνιο φέρατε. Ότι φέρα, μισό λεπτό. Και εσείς μνημονιακή πολιτική εφαρμόζετε. Και πούμε... εσείς ζορίζετε το λαό με τη φορολογία. Γιατί κατακρίνετε τους άλλους? Να σας πω γιατί. Τι θα λέγατε? Διότι απέναντι σε αυτή την αστεία επιχειρηματολογία που πάει να εξισώσει καταστάσεις, θα πω ότι βεβαίως μνημονιακά χαρακτηριστικά μνημόνιο ήταν η τρίτη συμφωνία, αλλά ήταν ένα μνημόνιο το οποίο το 2015 είχε 0,5% πρωτογενές πλεώνασμα, όταν είχε συμφωνηθεί το 4%. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι αντιστοιχείται στην ένταση της πολιτικής, της περιοριστικής πολιτικής και της λιτότητας τελικά. 1,75 πόσο είναι για την τρέχουσα χρονιά. Αυτά όλα γίνανε επειδή υπήρξε η στεναρή στάση της ελληνικής κυβέρνησης. Και επαναλαμβάνω, αλλά πιο μαλακό, και επαναλαμβάνω ότι όταν εμείς προσπαθούσαμε και στο μέτρο του δυνατού κερδίσαμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα, η προσπάθεια των πολιτικών δυνάμεων, κυρίως των πρώην κυβερνητικών πολιτικών δυνάμεων, ήταν υπέρ της επιχειρηματολογίας των δανειστών στα μας. Θέματα τα καθημερινά που είπαμε, επειδή σας διάκοψα, μήπως έχει αργήσει η κυβέρνηση? Έχει πει για τις 100 δόσεις εδώ και τόσους μήνες. Ναι, τίποτα δεν έχει αυτό, γίνει ακόμα. Αυτό, μήπως αργείτε? Για να είμαστε εντελώς ειλικρινείς, αυτό δεν αφορά έναν σχεδιασμό ο οποίος μπορεί να γίνει και θα αποφασιστεί μόνο από την κυβέρνηση. Πρέπει να τύχει της έγκρισης από τους θεσμούς. Όταν λέμε ότι υπάρχει περιορισμένη δυνατότητα κινήσεων, αυτό ακριβώς λέμε και σε πάρα πολλά για άλλα το ζητήματα. Μέρισμα, γιατί το μέρισμα, επί παραδείγματι, πέρυσι δόθηκε χωρίς να ερωτηθούν οι θεσμοί. Φέτος τι θα γίνει? Όπως έχει δηλωθεί κατ' επανάληψη από την κυβέρνηση, το ποσό θα είναι μεγαλύτερο από αυτό που δόθηκε πέρσι. Και το οποίο βεβαίως πρέπει να δοθεί μέσα στην τρέχουσα χρονιά για να μην υπολογιστεί ως δαπάνη στην επόμενη χρονιά. Μάλιστα. Και επηρεάσει για το μελλοντικό πρωτογενές πλεώνασμα. Αμιγώς στα δικά σας, θα αλλάξει ο εκλογικός νόμος για τις δημοτικές εκλογές? Πάμε σε απλή αναλογική. Αυτό είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο. Ότι θα έρθει, βεβαίως ο εκλογικός νόμος στις δημοτικές εκλογές είναι ένα μόνο μέρος των αλλαγών που σχεδιάζουμε για την τοπική αυτοδιοίκηση. Εμάς μας ενδιαφέρει όχι να πάμε να κάνουμε ένα τρίκ ή να πάμε να αλλάξουμε, που δεν είναι τρίκ η απλή αναλογική, είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση που ενδυναμώνει και διευρύνει το πεδίο της δημοκρατίας στις δημοτικές και τις περιφερειακές εκλογές. Εμείς μας ενδιαφέρει να εξοικονομήσουμε χώρο συνολικά για την αυτοδιοίκηση. Δηλαδή, να αποσαφινιστούν αρμοδιότητες που αυτή τη στιγμή είναι περιπεπλεγμένες σε σχέση με το τι κάνει το κεντρικό κράτος. Δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, δηλαδή. Να σας πω ένα παράδειγμα. Μου το έλεγε προχθές ο κύριος Καμίνης. Να μην θεωρηθεί ότι υποστηρίζουμε τον κύριο Καμίνη. Δεν νομίζω. Λοιπόν, δήμαρχος είναι. Μου έλεγε ότι, για παράδειγμα, ότι η οδός Αθηνάς που περνάει μπροστά από το Δημαρχείο δεν έχει αυτός την ευθύνη τη συντήρησης αυτού του δρόμου. Ούτε καν μια διαγράμμιση, αν πάει να κάνει, δεν μπορεί να το κάνει ο δήμαρχος. Ναι. Ανήκει σε άλλον. Αυτή ανοίξει η δουλειά, υπουργείο, δηλαδή. Ότι νομίζω ότι πρέπει να ανήκει στην περιφέρεια. Δηλαδή σε άλλο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Ναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι ενώ πάντοτε όλοι μιλάγανε με καλά λόγια για την τοπική αυτοδιοίκηση, στην πράξη ποτέ δεν έγινε μία δουλειά. Και αυτό πώς θα το ξεκαθαρίσετε? Μα γίνεται αυτή τη στιγμή δουλειά. Έχουμε καθίσει με τα συναρμόδια υπουργεία και κοιτάμε τις εκατοντάδες αρμοδιότητες να ξεκαθαρίσουν. Ο ρόλος και να αναβαθμιστεί και να αποσαφινιστεί. Και να αναβαθμιστεί και να αποσαφινιστεί. Αυτό θα είναι στο ίδιο νομοσχέδιο με την αλλαγή νόμου. Πότε θα το καταθέσετε? Εάν προλάβουμε μέσα στο. Επειδή επαναλαμβάνω, θέλουμε να κάνουμε μια δουλειά ουσίας. Εάν προλάβουμε μέσα στη χρονιά, αλλιώς αμέσως. Από το 18. Εκλογές βλέπετε? Πριν την ώρα τους εννοώ. Όχι, έχουμε ακόμη γύρω στα 2 χρόνια. Δεν βλέπω εκλογές. Ναι. Βλέπετε εσείς να απειλεί κάτι αυτή την κυβέρνηση, μια ανύπαρκτη δυναμική από τη Νέα Δημοκρατία? Εγώ βλέπω ότι η εκάστοτε κυβέρνηση, αν κάνει νωρίτερα εκλογές, τις κάνει γιατί μπορεί να την ωφελήσουν σε κάτι. Εσείς αισθάνεστε ότι θα μπορούσε να σας ωφελήσει σε κάτι να κάνετε νωρίτερα εκλογές? Αυτό και να το βλέπω, ειλικρινά. Το λέω και από τις δημοσκοπήσεις. Αυτό και να το βλέπω, δεν θα σας το έλεγα. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Επίσης, για να πάω στα δικά σας θέματα του Υπουργείου. Ο Καλλικράτης που είχε γίνει μεγάλος δώρος και μεγάλη ιστορία, είναι κάτι που σας απασχολεί? Θα αλλάξει ή θα μείνει όπως είναι? Ακριβώς αυτό αναφερθήκαμε πριν από λίγο. Ο Καλλικράτης, δηλαδή, οι αλλαγές πλαίσιο που λέτε θα, είναι και θα έχει και τον Καλλικράτη μέσα? Όλα αυτά που είπαμε πριν, εκλογικό σύστημα, αρμοδιότητες τοπικής αυτοδιοίκησης σε σχέση με την κεντρική εξουσία, ζητήματα ενδοδημοτικής διακυβέρνησης και συγκρότησης. Ναι. Όλα αυτά
είναι μέσα στο σημερινό πλαίσιο που είναι το πλαίσιο του Καλλικράτη. Mm-hmm. Ένα πλαίσιο θεσμικό το οποίο ταυτίστηκε με την περίοδο υλοποίησης των μνημονίων, άρα καταλαβαίνετε ότι επηρεάστηκε. Πριν κλείσουμε, θα σας κάνω ένα σχετικό άσχετο ερώτημα. Το είδα το πρωί, αλλά το βλέπω από μηνύματα τηλεθεατών που το θέτουν. Δεν ξέρω αν το έχετε δει και αν το έχετε υπόψη σας. Ο κύριος Καρανίκας, που είναι ο σύμβολος του Πρωθυπουργού, εμφανίζεται σε κάποιες φωτογραφίες από drag show. Και η απορία αρκετών από το πρωί μου έχουν στείλει τα μηνύματα είναι αν συνάδει το ιδιωτεύειν του καθενός με μία θέση δημόσια που έχει. Τώρα κάτι το οποίο δεν έχω δει, το οποίο βγαίνει. Στις εφημερίδες. Είναι φωτογραφίες που δημοσιοποιήσει ο ίδιος στο Facebook. Καταλαβαίνω ότι λέτε. Δηλαδή δεν συνηθίζω να μπαίνω σε αυτό το πεδίο του σχολιασμού για τον οποιονδήποτε. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι υπάρχει πολύ μεγάλη δόση στην πολιτική μας ζωή, όχι τυχαία, ενασχόλησης με τέτοιου είδους ζητήματα κίτρινης δημοσιογραφίας και μικροπολιτικής. Λέτε είναι σε αυτή τη σφαίρα. Συνήθως δεν το ξέρω, δεν το έχω δει, mm-hmm. αλλά συνήθως αυτά που έχω δει, αφήστε τα περισσότερα που είναι μέσα σε αυτό που ονομάζουμε την χωρία των fake news. Ναι, όχι, εδώ ήταν φωτογραφίες του ιδίου στο Facebook. Και μα από δεν το ξέρω πρωί από τι ήταν. Ναι, δηλαδή, ξέρετε για μένα τι έχω διαβάσει, το 60-70% τα οποία αναφέρονται δεν ισχύουν. Δεν ισχύουν, μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε